Το μικρολίμανο είναι η ιστορία της ιστιοπλοείας. Είναι ένας χώρος που φιλοξενεί τη ιστιοπλοεία από πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, πολλές ακαδημίες νέων αθλητών. Από εδώ βγαίνουν περισσότεροι πρωταθλητές και περισσότεροι Ολυμπιονίκες. Το VMG δεν θα μπορούσε να φιλοξενηθεί σε κάπου αλλού εκτός του μικρολίμανου. Το μαγαζί υπάρχει 4,5 χρόνια. Προσφέρει άρτιο εξοπλισμό για την ενασχόλησή σου με την ιστιοπλοεία. Την τελευταία λέξη τεχνολογίας πάνω στην ιστιοπλοεία, την εξέλιξη που έρχεται στην ιστιοπλοεία μέσα από τις γνώσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στο VMG, που ταξιδεύουμε συνέχεια στο εξωτερικό. Θέλουμε να δώσουμε τις γνώσεις μας προς τα έξω. Ασχολούμαστε και είμαστε κοντά στους προπονητές, είμαστε κοντά στα παιδιά. Η ιστιοπλοεία προσφέρει στα παιδιά ελευθερία, παιχνίδι και συνεργασία. Τα μαθαίνει γενικά να είναι αυτόνομα και να ελέγχουν τις ίδιες τις πράξεις. Η ευχαρίστηση που παίρνει αυτό το παιδάκι και η αντίληψη που παίρνει αυτό το παιδάκι μέσα στο σκάφος είναι τρομερή και δεν περιγράφεται. Η Ελλάδα είναι ιδανική να ασχοληθούμε με τη θάλασσα, γιατί θεωρώ ότι παγκοσμίως έχουμε ένα από τα καλύτερα ιστιοπλοϊκά τερέν. Έχουμε το ιδανικό κλίμα, έχουμε ιδανικές θάλασσες, δεν έχουμε κινδύνους και έχουμε την πιο όμορφη θάλασσα του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη παράδοση στο άθλημά μας, υπάρχει πολλή γνώση και όλα αυτά οδηγούν στο να είναι η ιστιοπλοεία ένα ιδανικό άθλημα για τον Έλληνα. Αν δεν είμαστε ακόμα το κέντρο της ιστιοπλοείας, οφείλουμε να γίνουμε. Θεωρώ η επιτυχία του μαγαζί είναι η ομάδα. Αν έχεις μια καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, είτε λάθη κάνεις, είτε καλά πράγματα κάνεις, θα πας ένα βήμα μπροστά. Έχουμε υπάρξει όλοι πρωταθλητές. Έχουμε συμμετέχει όλοι σε Ολυμπιακούς αγώνες και κοινό μας όραμα είναι να μπορέσουμε να μεταδώσουμε στη νέα γενιά και στους υπόλοιπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία τις γνώσεις μας. Νομίζω ο καθένας από τους συνεργάτες στο μαγαζί έχει τις κατάλληλες γνώσεις την ιστιοπλοεία αλλά και σε διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν αυτό το μεγάλο παζλ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος. Δεν είδε ποτέ κανένας αυτή τη δουλειά με γνώμονα το κέρδος. Όλοι είμαστε πρωταθλητές και μας ενδιαφέρε να πάμε την ιστιοπλοεία λίγο πιο μπροστά.